Οδύνη και απογοήτευση για τη διαιώνιση πρακτικών που υποθάλπουν την ακραία βία σε βάρος ανυπεράσπιστων ζώων προκαλούν οι σκηνές σοκ στα Χανιά, με έγκυο σκυλίτσα να ψυχοραγεί αφού προηγουμένως χτυπήθηκε με καραμπίνα από άγνωστο έως τώρα δράστη. Οι εικόνες φρίκη σόκαραν ακόμη και τους πλέον ψύχρεμους. Βρέθηκε σε λίμνη αίματος το πατελάρι του Δήμου Πλατανιά. Παρά τις προσπάθειες εθελοντών από την περιβαλλοντική φιλοζωική δράση και τη μεταφορά σε κτηνίατρο, η σκυλίτσα έσβησε μαζί με τα μωρά της, προκαλώντας ένα νέο κύμα οργής για τα απανωτά κρούσματα ακραίας κακοποίησης ζώων που αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο στην Κρήτη. Προφανώς μια τέτοια πράξη, μια σκυλίτσα ετοιμόγενη, δείχνει το λιγότερο ότι δεν έχει ευαισθησία, ότι δείχνει ένα άνθρωπο που μάλλον δεν έχει αισθήματα. Όπως φάνηκε, ο δράστης την είχε πυροβολήσει με 9 βολασκάγια, τα οποία είχαν τρώσει βασικά όργανα και είχαν φτάσει μέχρι τα κουταβάκια που ξεψύχησαν μαζί με τη μητέρα τους. Θα είμαστε συγκλονισμένοι με αυτό το νέο γεγονός, που έρχεται να προσθέσει άλλο ένα πολύ σκληρό περιστατικό κακοποίησης. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουν το πρόβλημα που λέγεται αδέσποτα. Τα αδέσποτα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από το κράτος, από τους δήμους, από όλους τους φορείς, από τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά ακόμη και από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο που λέγεται αδέσποτα ζώα. Επιχειρηματίες των Χανίων και πολυάριθμοι πολίτες έχουν επικηρύξει το δράστη, δίδοντας μεγάλη αμοιβή σε όποιον αποκαλύψει την ταυτότητα του ανθρωπόμορφου τέρατος που κρύβεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η έρευνα και για την άτυχη σκυλίτσα με τα κουταβάκια της που πυρπόλησαν στην αυλή του σχολείου της Γέργερης, η οποία συνεχίζεται με την κατάθεση στον εισαγγελέα του κτηνιάτρου που έχει αναλάβει την περίθαλψή τους. Θα πρέπει να υπάρξουν δικαστήρια, θα πρέπει να υπάρξουν καταδίκες, πρόστιμα, για να αρχίσει ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κάνει σε οποιοδήποτε αδύναμο πλάσμα ό,τι του έρχεται εκείνη τη στιγμή. Ένας άνθρωπος γίνεται επικίνδυνος και για τους άλλους ανθρώπους όταν ενεργοποιείται μέσα στον εγκέφαλό του, μάλλον να το έλεγα, νομιμοποιείται η βία.